Γεια χαρά παιχτήρες μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα νέο επεισοδιάκι εδώ στο Valheim. Λοιπόν, την τελευταία φορά νικήσαμε το τρίτο μποσάκι, τον Bon μας. Μας έχει δώσει το Bon Wish, ή όπως και να λέγεται. Είναι ένα μαγικό item που εντοπίζει το Silver. Είναι το επόμενο material, το επόμενο βασικά tier στο list που θα πρέπει να φτιάξουμε σε αυτό το επεισόδιο, αν μπορέσουμε δηλαδή. Ωραία, άρα έχουμε σήμερα μια μεγάλη εξερεύνηση, καθώς αυτά βρίσκονται στα βουνά και συγκεκριμένα στα βουνά με τα χιόνια, που σημαίνει λύκη, ο μεγαλύτερος κίνδυνος θάνατος, Ice Golems, δύσκολα και αυτά, και καθώς και τα Drakes, τα υπτάμενα έτσι μικροδρακάκια, τα οποία αυτά δεν αποτελούν τόσο μεγάλη απειλή παιχτούρες μου. Όπως βλέπετε σιγά σιγά κάνω τις ετοιμασίες, προσπαθώ να φτιάξω Frost Resistance Potions, γιατί το βουνό του πάγου, με τα χιόνια δηλαδή πάντων, κάνει κρύο με αποτέλεσμα να χάνετε health και στην ουσία στο τέλος να πεθάνετε από το ψοφόκριο. Οπότε χωρίς potion για ice resistance εκεί δεν πάμε. Βέβαια πρέπει πρώτα να βρούμε κάπου ένα mountain. Mountains ακόμα δεν έχουμε παιδιά. Οπότε στο σημερινό επεισοδιάκι θα ρίξω μια εξερεύνηση, εννοείται λίγο off camera γιατί μπορεί να πάρει πολλή ώρα έως πολλές ώρες. Εξαρτάται το που είναι. Οπότε παιχτούρες μου, δώστε μου έτσι μισό λεπτό να κάνω έτσι μια μικρή εξερεύνηση, καθώς δεν ξέρω και πόση ώρα θα πάρει αυτή η μικρή εξερεύνηση. Τα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, αυτό εδώ το Fermenter πραγματικά παιδιά είναι ό,τι χειρότερο. Είχα ξεχάσει πόση ώρα θέλει, το ψάξα μια στο ίντερνετ, λέει ότι θέλει 2 μέρες in game για να γίνει. Λέω ο Χριστός και η Παναγία μου, Θεέ μου δηλαδή. Τώρα αυτό με κάνει ακόμα να ζητώ και να επιθυμώ να παίξω με τα μοντάκια μου που τα είχα ρυθμίσει. Τέλος πάντων, θα σας δείξω τι έχω κάνει εδώ στο χάρτη. Βλέπετε ότι έχω κάνει κάτι σε εξερευνήσεις, καθώς προσπαθούσα να εξερευνώ γύρω-γύρω. Είναι ο δικός μου τρόπος, εξερευνώ παραθαλάσσια, δηλαδή στην άκρη της θάλασσας. Θέλω να δω πόσο μεγάλο είναι το νησί μας, παύλα γη μας, ανάλογα που βρισκόμαστε. Έκανα ένα γύρω-γύρω, βλέπετε. Γύρισα πίσω στη βάση, δεν είδα βουνά. Μετά πήγα από την άλλη την πλευρά, έκανα και εκεί ένα γύρω-γύρω, δεν είδα κάτι. Στην τελική έφτασα στο swamp και λέω θα το πάω από πάνω, λέω, να ξεκινήσουμε γύρω-γύρω και από εκεί. Μπας και βρούμε κάτι ρε παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, όπως βλέπετε, το πήγα λίγο γύρω-γύρω. Λέω δεν θα πάω από εκεί, γιατί από εκεί είχε πολύ θάλασσα, οπότε λέω θα πάω από πάνω. Και όπως φτάνω εδώ πέρα, τσουπ. Εδώ στην ακρούλα εμφανίζονται mountains. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ ψηλό το βουνό. Δεν ξέρω πως θα ανέβουμε, θα δω. Έκανα γύρω-γύρω, να κάνω έτσι ένα σκόπ του βουνού. Δεν έκανα ακριβώς γύρω-γύρω του νησιού. Αν και ήθελα να ξεκινήσω να το κάνω γύρω-γύρω, αλλά ήταν πολύ μεγάλο βλέπω. Γιατί βλέπετε έχω φτάσει πολύ ψηλά. Είπα να κάνω όμως γύρω-γύρω από το βουνό. Να δω πόσο μεγάλο θα είναι αυτό το βουνό που βρήκαμε. Τέλος πάντων παιχτούρες μου, εγώ έχω χτίσει μια προσωρινή βάση εδώ, για να μην τρέχουμε, και έχω βάλει ήδη και Portals και θα πάμε σε λίγο. Και επίσης κάτι που δεν το έχω δείξει στο βίντεο λόγου για να μην βγει μεγάλο είναι ότι ξεκίνησα να φτιάχνω καρότα, μιας και έχω τις ρίζες, γιατί θέλω να ξεκλειδώσω τις συνταγές. Γιατί άμα είναι να περιμένω 2 μέρες και παραπάνω βασικά, γιατί φανταστείτε ότι αυτή η αναζήτηση που έκανα μου πήρε μέρες, έτσι, που δεν έκανα recording. Έβγαλα μερικά καρότα, έφτιαξα αυτές εδώ τις συνταγές, να έχω καλύτερο φαγητό, γιατί δεν παλεύετε. Λοιπόν, αυτή είναι η νέα μας πάλι προσωρινή βάση. Έτσι, μια τυπική μικρή, μερικά συντουκάκια δεν έχουν τίποτα. Ένα κρεβατάκι έτσι για το spawn λέει. Τα forge για αυτό εδώ, ίσως για να κάνω repairs, αλλά κάτι μου λέει ότι το forge πρέπει να το έχω 2 level, γιατί δεν μου έκανε repair την αξίνα μου. Και εκεί μπροστά μας παιδιά είναι τα βουνά. Είναι ένα πολύ τεράστιο βουνό όπως είδατε και στο χάρτη, που το έκανα γύρω-γύρω. Δεν έχω πατήσει καν το πόδι μου εκεί, θα πάμε παρεούλα, εννοείται αυτό. Βέβαια δεν έχω ιδέα αν πρέπει να χτίσουμε και βάση απάνω, αλλά θα δείξει παιχτούρες μου. Δεν ξέρω πόσο, δεν θα φοβάμαι μη μου την πέσει κανένας λύκος τώρα, καμιά γέλη βασικά, ένας λύκος παλεύεται. 2 και βάλε το χειρότερο και τα Golems, εκεί δεν ξέρω τι παίζει παιχτούρες. Οπότε πάμε σιγά σιγά, για πρώτη φορά στο βουνό, παίρνουμε για πρώτη φορά το potion του πάγου. Με αυτές τις τροφές έχω καλή στάμινα βλέπω. Θα δείξει, πρέπει να το πάμε λίγο στρατηγικά γιατί γλιστράει το βουνό. Βλέπετε ότι είναι λίγο δύσκολο να ανέβω. Λοιπόν, κάτσε να γεμίσει εδώ η στάμινά μας. Θα το πάμε κομμάτι-κομμάτι, παιδιά. Βλέπετε ότι δεν βγαίνει. Επίσης, όπως βλέπετε, κάτω έχω ανοίξει, βασικά έχω ενεργοποιήσει το ability του Bon μας. Είναι για εμένα, πιστεύω, από τα καλύτερα ability που υπάρχουν στο παιχνίδι. Γιατί σου δίνει defense. Είναι δηλαδή ότι πρέπει να παίξει και κανένα μποσάκι. Ανοίγεις, λέει, είναι defense. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι δίνει. Physical resistance και τέτοια. Γενικά δίνει αρκετά καλά resistance. Οπότε, αν μας την πέσουν αγέλη και τέτοια, ίσως το χρησιμοποιήσω. Έχω ένα κακό προαίσθημα ότι τώρα θα έχω το πρώτο μου death. Δεν υπάρχει περίπτωση παιχτούρες. Και είμαι και πολύ έξυπνο γιατί δεν έχω φτιάξει και βελάκια. Έχω έρθει με 16. Πόσα βελάκια μου έχουν μείνει φωτιάς. Θα πάει καλά αυτό, Λοιπόν, κάτσε να κάνω εγώ ένα save εδώ. Γιατί ακούω θορύβους και δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ θα βάλουμε σίγουρα τη στάμινα. Αν δούμε τι πέφτει. Συνήθως είμαι καλός παιχτούρες στο να γλιτώνω τα deaths, αλλά ποτέ μη λες ποτέ, γιατί εντάξει, το death στο παιχνίδι αυτό είναι στο τσεπάκι του. Λοιπόν, Obsidian, ας τσιμπήσω εγώ σιγά σιγά μερικά materials, έτσι να ξεκλειδώνω. Να σου πω, θα πέσουμε τώρα, τα γίνει. Έτσι, μπράβο, ανέβα. Έτσι, σε παρακαλώ, παιδί μου. Obsidians. Καλά, το πιο εύκολο πράγμα είναι φαρμάρι αυτό, αλλά τυπικά τώρα το έσπασα. Έτσι για τα recipes, για να δείτε, θα πέσουμε. Τι θα γίνει, δε φίλε. Πω. Στρεκλάει με τον παραμικρό αυτός. Λοιπόν, πάμε από εκεί. Μου φαίνεται καλύτερα. Άντε, ας πάρω άλλο ένα. Λοιπόν. Έλα, μην πέσουμε κάτω. Κάπου ακούω φτερωτά σκατουλάκια. Κάτι... Δεν μ' αρέσουν αυτοί οι ήχοι που ακούω. Νομίζω θα υπάρξει προβλέμα και μάλλον εδώ θα καρφώσω σίγουρα το stamina potion. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Κάτι το βάλουμε μια γρήγορη παιχτούρες. Λοιπόν, αυτό που ακούω είναι να το φοβάμαι. Έλα να ανέβω μια γρήγορη. Κάτσε γιατί εκεί πάνω πρέπει να είναι. Προσπαθώ να ακούσω, γι' αυτό δεν μιλάω κιόλας. Προσπαθώ να καταλάβω λίγο τους ήχους από τα headphones. Να δω από πού έρχονται. Αν και ποτέ δεν είμαι καλός σε αυτό το τομέα να το βρίσκω. Λοιπόν, τώρα ακούω ακόμα καλύτερα. Εδώ ναι, είναι πολύ έντονα. Φοβάμαι να ανέβω εκεί πάνω, ρε φίλε. Από εκεί μου φαίνεται. Είναι πολύ, ακούγεται. Είναι αυτό που σκέφτομαι, Πω. Όχι γκόλεμ τώρα, ρε φίλε. Είναι αυτό. Αυτό είναι το μόνο που δεν ήθελα τώρα. Φουφ. Τώρα με το Tower Shield μπλοκάρετε. Σιγά μην μπλοκάρετε. Για να δω. Κάτσε γιατί είναι και άστοχο. Αυτό θέλω να μου κάνει. Αυτό νομίζω το πίεση, το attack του είναι το πιο δυνατό νομίζω. Το γύρω γύρω δεν είναι και τόσο. Το όπλο μου ξέρω ότι είναι καλό. Το θέμα είναι... Κοκκινίζει όλη η ασπίδα, απλά, αλλά δεν μου κάνει όμως damage. Όχι, μάγκες, δεν το ρισκάρω με τίποτα. Πάμε να την κάνουμε, παιδιά. Ναι, εντάξει, καλά, εντάξει, ρε. Να σου πω, Λίκε, καλή ισορροπία στο βουνό, Βρε τους λύκους. Δεν ήξερα ότι παίζουμε με Spider-Man. Ήρθατε όλοι, έτσι. Καλά, εσύ χαίστηκα, εσύ μια φόλα είσαι. Απλά δεν έχω φτιάξει βελάκια. Λοιπόν, περίμενε. Εσένα θα σε κανονίσω τώρα. Έλα εδώ, αγόρι μου. Έλα εδώ, Ντράκι. Καταρχήν, πλάκα-πλάκα χρειαζόμαστε, αν θυμάμαι καλά, αν όχι ένα, σίγουρα 2 τρόφι. Και ο λόγος που τα θέλω, αν δεν κάνω λάθος, είναι για να φτιάξω το επόμενο helmet. Γιατί βλέπετε, το επόμενο tier στο list που είναι με silver, το κράνος θέλει, είναι από αυτό το τερατάκι εδώ πέρα. Από αυτό το κεφαλάκι. Τώρα κάτι πέταξε αυτό. Δεν θα κάνω τώρα τον κόπο να το κυνηγήσω. Το πρόβλημά μου είναι ο λύκος, ο οποίος δεν ξέρω που είναι. Ανάτος. Εδώ είσαι, πουλάκι μου. Κάτσε γιατί είμαι και άστοχο. What? Hello game. Σου παίρνει πολύ ώρα για να καταλάβεις ότι σημαντεύω το λύκο, Άντε πάλι. Hello game. Αχ, θεούλη μου. Έχει μπαγκάρια, ξέρω τι γίνεται. Βλέπετε, παιχτούρες μου, εδώ τα μερικά γκλιτσάκια, δεν σκοτώνει το σκύλος, βλέπουμε βελάκια, για κάποιο λόγο δεν το πετυχαίνει το game. Ναι, καλά. Επίσης βλέπετε ότι δεν έχω κόψει ακόμα κάτι, σας δείχνω και όλα την ταλαιπωρία μου, την αναζήτησή μου και όλα αυτά, πως πάω με τις εξερευνήσεις. Αν και παίζει να βγει μεγάλο το επεισοδιάκι, αν συνεχίζω να το κάνω αυτό. Για κάτσε λίγο να μαζέψω τα ποκαίδια του. Ωραία, ναι ρε. Λίκε, είσαι εδώ. Για έλα καν του δόθε. Με ένα βελάκι έχω μείνει, πως έχω μείνει. Τι να λέμε τόσα... Άμα να συνεχίσουμε τα ίδια γκλιτσάκια, ξέρεις κάτι Λίκε, άσε ρε, κάτσε εδώ, άραξε. Μάγκες, νυχτό... εντάξει, μάλλον θα γυρίσω πίσω, οπότε δώστε μου μισό λεπτό απεκτουρίες μου να πάω κάτω, γιατί βλέπω νυχτώνει και δεν με συμφέρει καθόλου. BRB. Γεια σας και πάλι παιχτούρες μου, τι μου κάνετε, πώς είσαστε, τι λέει, όλα καλά, ναι ξέρω θα μου πείτε τι είναι εδώ, που είσαι, τι είναι αυτά τα πράγματα πάνω σου, ναι, το εκμεταλλεύτηκα λίγο το γεγονός ότι βρήκα ένα εγκατελειμμένο κτίριάκι από πέτρα, καθώς ότι βρήκαμε και μνημείο για τον επόμενο αρχηγό, το οποίο δεν το έχω πατήσει, το περιμένω πώς και πώς να το κάνω στο record μαζί σας. Η αλήθεια ήταν πολύ ήσυχα εδώ πάνω, δεν είχα μπελάδες για κάποιο περίεργο λόγο και αφού βρήκα και αυτό εδώ, λέω ξέρεις κάτι, θα το εκμεταλλευτώ. Έκανα repair το πάτωμα, έφτιαξα λίγους τοίχους, γιατί ό,τι βλέπετε βασικά από ξύλο δεν ήταν με ξύλο, είναι όλο με πέτρα, εγώ έχω βάλει ότι είναι με ξύλο, γιατί είμαστε σχεδόν, όχι σχεδόν, ναι, στην κορυφή του βουνού. Μάζεψα αρκετά πραγματάκια, έτσι κάνα δύο λύκους ακόμα μπόρεσα να σκοτώσω ή έναν, νομίζω δηλαδή. Βασικά όχι, λίγο δεν σκότωσα, σκότωσα ένα φτερωτό σκατουλάκι που ήταν εδώ έξω. Το πιο εύκολο ήταν αυτό. Τώρα, έφεγα και τον Γκόλεμ, ναι, το κατάφερα τελικά να τον σκοτώσω. Ήτανε με λίγα dodges, κάτι γινότανε, το πάλευα, είχα και τα potions οπότε άμα ήθελα τα χρησιμοποιούσα λέει. Οπότε παιχτούρες μου, ήρθε μεγάλη στιγμή, θέλω να δω έτσι από περιέργεια πού θα μας οδηγήσει η πέτρα. Λέγε. Όχι! Μη μου πεις ότι είναι στο ίδιο βουνό με μένα! Εντάξει. Παιδιά να ξέρετε δεν είναι στημένο. Πραγματικά δεν ήξερα. Αυτή τη στιγμή τρέμω από τη χαρά. Εντάξει. Αυτό το save έχω πει ότι μου έχει κάτσει, όχι κουτί. Μην πω τίποτα χειρότερα και δεν θέλω. Όχι ρε φίλε. Ο αρχηγός είναι εδώ. Καλά θα μου πεις. Ο αρχηγός είναι εδώ. Αυγά θα βρεις για να τον κάνεις spawn. Εδώ είναι η περιέργεια και ναι. Wow, με το που κούμποσα πήγα να πω για να κουμπώσουμε και όλα να βρούμε silver και βρίσκω και silver εδώ έξω. Τώρα εντάξει, τώρα με δουλεύει το game. Τώρα αλήθεια. Κάτσε παιχτήρες μου γιατί εδώ παίζει να βρήκα το πιο κορφαρδίστικο κτίριο του κόσμου ρε. Κάτσε από εδώ, εξαφανίζεται το σήμα, όχι δεν είναι από εδώ. Εδώ. Εδώ γίνεται ισχυρό στο βράχο. Μην νομίζεις είναι χωμένο στο βράχο και θέλει και σπάσιμο. Άμα βρούμε και silver vein από τα τώρα, δεν πρόλαβα καν να ξεκινήσω να φτιάχνω το σπιτάκι έτσι για να είμαστε καλυμμένοι. Όχι τίποτα άλλο, είναι και αρκετά καλά εδώ πέρα η περιοχή. Δηλαδή είναι τόσο απότομο που δεν πιστεύω να έρθει κάτι να μας επιτεθεί πέρα από τα Drakes. Αν έρθει κάτι. Τώρα άμα βρω silver vein, εντάξει παιδιά, εγώ θα φύγω. Θα φύγω έργο. Δεν γίνεται. Βρήκα το κτίριο. Το οποίο έχει μέσα την πέτρα που σου δίνει το επόμενο boss. Το οποίο είναι εδώ. Δίπλα μου ακριβώς που έχω χτίσει να είναι το Silver Vein. Εντάξει, θα φέρω φούρνους και τέτοια. Τα ξέρετε, σιγά σιγά μάλλον εδώ θα γίνουν οι δουλειές. Πες μου τι θα βρούμε τώρα. Πες μου τι κάπου εδώ είναι. Μη σκάβω τώρα τσάμπα. Αχ. Εντάξει, καλά είσαι. Ναι. Πεκτήρους μου θα κάνω το κλασικό μου κολπάκι που κάνω πάντα. Θα το σκάψω γύρω να δω πόσο μεγάλο είναι το Silver Vein. Αν και θέλω να ρίξω μία έτσι για το καλό να πάρω το πρώτο μου. Εντάξει, νομίζω ότι είναι η καλύτερη αρχή ρε. Δεν ξέρω, το καλύτερο save, τι να πω. Τι να πω γραμμάτα, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή κλαίω από τη χαρά μου δηλαδή. Πραγματικά σας μιλάω. Ωραία, δώστε μου μισό λεπτό. Γιατί το σκάψιμο πιστέψτε με θα πάρει πολλή ώρα. Πολύ ώρα και δεν έχω όρεξη και τα λέμε σε λίγο. Η δουλειά κάνει τους άντρες. Όπα παιχτήρες μου, τι έγινε, δεν σας είδα. Εδώ έχει πλακώσει πολλή δουλειά. Βλέπετε έχω βγάλει σχεδόν όλη την το vein έξω. Να σου πω φύγε. Δεν ξέρετε πόση ώρα είμαι εδώ και σπάω, ρε. Λοιπόν, αυτό είναι το vein. Πολύ τεράστιο. Λοιπόν, σας συνιστώ ένα κόλπο. Εγώ τώρα δεν πρόκειται κάτι να το κάνω γιατί βαριέμαι πραγματικά να σκάβω. Το καλύτερο τρόπο, βασικά ο καλύτερος τρόπος για να το σπάσετε είναι να αφήσετε το vein να είναι υπτάμενο στον αέρα. Να σκάψετε δηλαδή όλη την πέτρα γύρω, αλλά και από κάτω του. Γιατί με ένα hit θα φύγει όλο, ρε. Έτσι, ένα hit θα κάνετε μπαμ και θα σπάσει μόνη της επειδή είναι στον αέρα. Αλλά τώρα επειδή εγώ κάθομαι. Βασικά όχι κάθομαι, δεν πρόκειται να κάτσω, δηλαδή πραγματικά κάτσα πόσες ώρες, βλέπετε ο βράχος πως ήταν, από πού ξεκίνησα, πόσες πέτρες έχω μαζέψει και τι έχω σπάσει ο άνθρωπος, δηλαδή δεν μπορώ άλλο, ρε, πραγματικά βαρέθηκα. Αυτό το παιχνίδι θέλει, απαιτεί πολλές ώρες mining, δηλαδή Minecraft να παίζα, θα είχα τελειώσει τώρα, με στολές και τέτοια. Τέλος πάντων, ακόμα είμαι ήσυχα. Για κάποιο λόγο δεν μου έχει επιτεθεί τίποτα εδώ πέρα. Πρέπει όντως να βρήκα το καλύτερο μέρος. Οπότε, παιχτούρες μου, σας έδειξα λίγο πως είναι όλο το vein. Θα κάτσω να το σκάψω. Μην καθίσετε τώρα να το δείτε, γιατί εντάξει, βλέπετε ότι τόση ώρα που μπήκαμε εδώ πέρα και σκάβω την αρχή, με δυσκολία σπάει να πούμε. Οπότε, το τσακίζω και τα λέμε σε λίγο. Άρε μάγκες μου, το έχω λιώσει όλο το παιχνίδι. Με μία vein έχω βγάλει πολύ καλό πράγμα. Λοιπόν, θα σας δείξω τι έχω κάνει. Καταρχήν, έφερα το φούρνο και το κυρί είναι εδώ. Δεν παίζει άλλο. Αυτό είναι όλο το vein. Ένα vein και έβγαλε όλο αυτό το silver, παιχτούρες μου. Έχω φέρει καρβουνάκι, έχω φτιάξει βασικά καρβουνάκι. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσω να λιώνω. Αυτό θα πάρει δυστυχώς ώρες. Βλέπετε, έφυγε το vein. Το μόνο ευχάριστο από το silver και μετά στο παιχνίδι αυτό είναι ότι με ένα vein μπορείς να φτιάξεις σχεδόν, δεν ξέρω βασικά, θα δούμε σε λίγο γιατί πρέπει να κυνηγήσω και λύκους αναγκαστικά τώρα. Βασικά ναι, φτιάχνεις σχεδόν τη στολή όλη. Τώρα level 1 βέβαια, όχι με upgrade και τέτοια, μην φανταστείτε πολλά πραγματάκια. Και πήραμε επιτέλους το πρώτο silver. Έτσι για τα τυπικά, όλα τα unlocks, drop bow. Το καλύτερο bow, σκάσα γελάδα, έτσι όπως μου γκρισα. Αχ, είμαι πολύ ευχαριστημένος που δεν ξέρω, κυλάει υπέρ μου αυτό το world. Δεν ξέρω, να είναι καλά αυτό το σύντα, το κρατήσω, μου φαίνεται για μελλοντικές δουλειές. Μου αρέσει πολύ, όλα ήταν κοντά, όλα, εντάξει. Αν εξαιρέσει κάτι, ένα-δύο πραγματάκια, ναι. Θα χρειαστούμε σίγουρα, ναι, καλά είπα εγώ. Αλλά εκτός από το πέλ του λύκου θέλω και το φαν του, οπότε θα πέσει πολύ πέτσο ακόμα λύκου. Ναι. Εσύ θες vine wood. Οκ. Να κοιτάω κιόλας πλάκα πλάκα τι θέλω, γιατί θα πάω να τα φέρω. Ίσως φέρω και τα υπόλοιπα. Συγγνώμη αυτό. Βασικά θα κάνω και upgrade και άλλο το forge μου εδώ πέρα. Μπορώ να φέρω τα πράγματα εδώ πέρα ή θα φτιάξω καινούρια. Και τώρα να φέρεις, πω άντε να φέρω εγώ αέρον εδώ πάνω. Ναι, θα πέσει πολύ ποδαρόδρομος πάλι. Τέλος πάντων, θα δω πως θα το κάνω παιχτούρες μου, γιατί θα κάνω τα upgrades εδώ πέρα μου φαίνεται. Οπότε θα χρειαστώ το forge μου να είναι μεγαλύτερο σε level, καθώς και το crafting table το πω. Για να ανοίξουμε καμιά ματιά εδώ τριγύρω τι παίζει λίγο. Και κάπου εδώ αποφάσισε λίγο το προγραμματάκι μου να κρασάρει. Ευτυχώς είχα κάνει και save, δεν έχασα τίποτα, ούτε χάσατε κάτι. Και ευτυχώς που δεν πήγα παραπέρα. Στο ίδιο σημείο εδώ πέρα έφτασα. Τέλος πάντων, λίγο δηλαδή έξω το σπίτι. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, βλέπω ένα επτάμινο σκατουλάκι. Τώρα πώς θα το φέρουμε εδώ, αλλά τι λέω. Έφαγε το critical. Φαντάζομαι έμεινε με λίγη ζωή και κάει και από τη φωτιά και ναι. Ναι, καλά φίλε μου, δεν πρόκειται να κατέβω κάτω για σένα για να ψάξω κάτι το οποίο μπορεί να μην μου πέταξες, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε να ελέγξουμε, γιατί παρά είναι ήσυχο το βουνό. Δεν μου έχει πετυχθεί τίποτα. Δεν βλέπω κάτι στον ορίζοντα, ένα σπιτάκι εκεί. Λες να πάρω και άλλες ριζούλες. Πλάκα πλάκα πρέπει να αρχίσω να φυτεύω και τις ρίζες που μου δώσανε το βουνό εδώ πέρα. Τις καινούριες. Πολύ ήσυχο το βουναλάκι. Τι έχει, Δεν λέμε όχι. Εννοείται θα τα πάρουμε. Μάλιστα. Το κακό είναι ότι εγώ έχω μείνει με πολύ λίγο rested buff και κακώς που βγήκα τώρα για ξερεύνηση. Να τα αφήσω για μετά ή να το κάνω τώρα? Τέλος πάντων, για να ανέβουμε να δούμε εδώ πέρα τι παίζει παιχτούρες μου λίγο πάνω από το βουνό, γιατί θέλω λύκους, θέλω αρκετούς λύκους, σίγουρα 2 ντρέ και τρόφι. Τώρα, τέλος πάντων, απλά σκέφτομαι μήπως δεν γυρίσω πίσω τώρα, μην κάνω λάθος, δεν κάνω. Άντε πάμε να ανέβουμε να δούμε τουλάχιστον τι παίζει εδώ ψηλά. Μπορεί να έχει και καλή θέα. Α, κι άλλο σκατουλάκι εκεί. Σε καλή θέση, Ωραία, για κάτσε, περιμένετε. Μπορεί και να το έχουμε. Έχω φτιάξει τα βελάκια μου. Είμαι κομπλέ τώρα. Δεν έχω πρόβλημα. Για κάτσε να το ρίξουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα λύκο έτσι να μας επιτεθεί πισόπλατα. Ωραία. Είμαστε μια χαρά εδώ πέρα, πιστεύω. Είναι κι άλλο εκεί κάτω. Ου, έχει πολύ βουνό. Αμέσως είναι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, όχι, δεν μ' αρέσει. Βασικά, να το κάνω άγκρο να έρθει πάνω μου. Ναι, 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 καλύτερα γιατί θα φύγει κάτω το βλαμμένο. Έλα εδώ, ρε. Εδώ, μπράβο, μπράβο, πουλάκι μου. Στην γεωλεξία, πουλάκι μου. Φάει ένα. Έλα, εσύ είσαι το πιο απλό πραγματάκι στον πλανήτη. Εύκολα πεθαίνεις. Άρπαλη μία. Μη μου πας εκεί. Όχι, 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 όχι. Έλα εδώ. Εδώ σε θέλω. Μακριά από τον κρεμό. Μπουμ. Πάρτε και αυτό. Έλα, δώσουμε ένα τρόφι να το χαρώ. Όχι, λέει, πάρε αυτό. Πήγες να μου λέει, πάρε νιμπό. Εκεί έχει κι άλλο Drake. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει τίποτα. Όχι. Έχει ένα κουτάκι, κανένα σκελετό, κάτι. Τίποτα. Μ' αρέσει το τίποτα. Φέρτε και αυτά. Τσάπε πράγμα δεν λέμε ποτέ όχι. Ωραία. Αχ, αυτή η εξερεύνηση παίζει να είναι μεγάλη. Όπως και το επεισόδιο παιχτούρες μου, αυτή τη φορά θα κάνω μια εξαίρεση. Θέλω να σας δείχνω μερικά πραγματάκια, το τι ψάχνω και πώς τα βρίσκω. Να μην λέτε ότι δεν σας τα δείχνω και όλα. Οπότε, τώρα να την καρφώσω. Αν την καρφώσω, ρε φίλε, θα πάρει το critical και θα φύγει από το έργο με τη φωτιά, Ναι. Α, τουλάχιστον έπεσε εδώ πέρα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Δώσουμε αυτά που θέλω. Αχ, θα μας πάρει η ώρα να ξέρετε. Θα πρέπει να σκοτώσω πολλά τέτοια. Και δυστυχώς βλέπετε ότι αναγκαστικά θα γυρίσω πίσω. Μου τελειώνει το rested buff. Rested buff και κρύο δεν πάνε μαζί παιχτούρες μου. Οπότε φεύγω πίσω στη βάση και θα δω τι θα κάνω. Μπορώ να το κυνηγήσω off camera. BRB παιχτούρες. Λοιπόν, παιχτούρες μου, αυτό το βουνό είναι το καλύτερο. Έχω κάνει πολλή δουλειά, πολύ σκληρή δουλειά και αγώνα για να κάνω ό,τι έκανα. Πρώτον, έπαιξα αρκετό καλό ξύλο. Ευτυχώς δεν βρήκα πολλές. Πώς να το πω, αγέλες με λύκους πολλούς, αλλά βρήκα αρκετούς όπως βλέπετε. Έχω μαζέψει αρκετά πράγματα. Έχω λιώσει όλο το Silver. Ναι, ξέρω, παρατηρήσατε και ένα αυγουλάκι εκεί στο κουτί. Θα σας εξηγήσω σε λίγο. Για αρχή, πάμε σιγά σιγά να χτίσουμε τη στολή. Κοιτάξτε πόσο εύκολάκι είναι. Αρκεί βέβαια να έχετε σκοτώσει γκάμποσους λύκους. Βασικά είμαι κολόφαρδος, θα μπορούσα να πω που δεν βρήκαμε κανένα λύκο level 1 και level 2, γιατί με τον level 1 παλεύεται και η μεγάλη ασπίδα με βοηθάει αρκετά καλά στο να τον μπλοκάρω. Ναι, και βασικά τρώει και πολύ εύκολα ξύλο με το maze μου, το που το έχω και τέρμα, οπότε με 3-4-3 το πολύ hit τον έχω το λύκο. Το θέμα είναι αυτός μην μας αρχίζει να μας δαγκώνει, γιατί εκεί θα υπάρξει πρόβλημα, ειδικά άμα είναι από ένα στράκι κεφάλαιο. Λοιπόν, παιχτούρες μου, τώρα θα κάνουμε μια μικρή σύγκριση μεταξύ της στολής και της δικιάς μου. Βλέπετε το armor value που είναι εκεί πάνω, πόσο είναι με την bronze μου, με bronze λέω, με τη silver εννοώ τη στολή. Silver, τέλος πάντων, την iron θέλω να πω, τα έχω κάνει κατά, δώστε μου μισό λεπτάκι να συγκεντρώσω τις σκέψεις μου και να σας δείξω και τι άλλο έχω κάνει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε παιχτούρες. Αυτή τη στιγμή το armor μας είναι αυτό εδώ. Για να κουμπώσουμε λίγο ότι είναι iron. Ναι, άντε ρε φίλε, φοράς iron, πας στη silver εποχή. Και έχουμε ακριβώς το ίδιο. Ναι, αυτό μ' άρεσε. Εντάξει, θα μου πεις, φίλε, έχεις τερματισμένη την iron και η άλλη είναι μόνο level 1 και είναι το ίδιο value. Οπότε το ίδιο και ταυτό σχεδόν. Οπότε αφήνουμε πίσω μας την iron στολή, αφού έχει το ίδιο value τέλος πάντων και η silver. Λοιπόν, όσο για τα αυγά, παιχτούρες μου, αυτή είναι η μεγάλη εξερεύνηση που έκανα στο νησί. Μου πήρε ώρες και πολύ σχεδόν τσίμα-τσίμα στο θάνατο. Αυτές είναι οι τοποθεσίες με τα αυγά. Αυτά τα τρία τα έχω σβήσει επίτηδες γιατί τα έχω πάρει. Τα δύο από αυτά τα έχω πάει στο μνημείο του αρχηγού. Τα έχω τοποθετήσει για να μην το κουβαλάμε. Γιατί αν όποιος ξέρει το παιχνίδι, ένα αυγό είναι σχεδόν όλο το βάρος της τσάντας. Αν δεν έχετε άλλα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή δεν μπορεί να κουβαλήσετε δύο αυγά. Εκτός αν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν το θυμάμαι τώρα εγώ. Οπότε φανταστείτε ότι ένα-ένα τα πήγα εκεί πέρα και το τρίτο το έφερα εδώ πέρα. Γιατί αν το βάλω θα ενεργοποιήσω τον αρχηγό στο μνημείο. Οπότε δεν θέλω να το κάνω αυτό. Έχω βάλει ένα upgrade εδώ πάνω για το forge μου. Το είχα βάλει από πριν βέβαια, δεν το έχω δείξει. Αλλά κάτι μου λέει ότι θα γυρίσω λίγο πίσω, παιχτούρες μου, να φουλαρίσουμε τα πάντα εδώ. Γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν παλεύεται. Χρειαζόμαστε σίδερο. Πρέπει να κατέβω δυστυχώς κάτω να φέρω τα upgrades. Οπότε φανταστείτε ότι πρέπει να κάνω ένα μεγάλο ταξίδι πίσω. Αυτό. Οπότε θα μου επιτρέψετε για τελευταία φορά ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να φτιαχτούμε. Και βλέπετε ήδη το επεισόδιο έχει βγει μεγάλο. Μπαίνουμε στην Silver εποχή, έτσι. Είμαστε έτοιμοι για μποσάκι πάλι, συσσαγωγικά. Βλέπετε πως τα ξεφτιλίζουμε. Βέβαια παίζω αρκετές ώρες πίσω για να κάνω την προετοιμασία. Οπότε ναι. Παιχτούρες μου, κόβω εδώ, τα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, για να κλείσω αυτό το επεισόδιο, παιχτούρες μου, δεν γίνεται, δεν επιτρέπεται να φοράμε στολή silver και να έχουμε ακόμα την γκάμπα από τα ελάφια. Πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξουμε την γκάμπα από τους λύκους. Επιτέλους, παιχτούρες μου, αυτή είναι η αγαπημένη μου γκάμπα σε όλο το παιχνίδι. Ούτε του Nox με ενδιαφέρει, ειδικά το χρώμα της, ούτε κάποια καινούρια αν έχουν προσθέσει. Εκεί ρε, λύκη, αγέλη μόνο. Και καταρχήν μην ξεχνάμε ότι μας προσφέρει resistance στο κρύο. Τέρματα potions, παιχτούρες. Μπορούμε να κάνουμε free εξερεύνηση το βουνό. Λοιπόν, επίσης θα κάνω upgrade το κράνος μου. Είναι το μόνο που μπορώ να κάνω, το πιο εύκολο που ζητάει απλά silvers. Τώρα δυστυχώς αυτό που θα κάνω off camera είναι να κυνηγήσω τους λύκους. Δεν θα μείνει λύκος για λύκος. Θα με υπακούν εμένα, εγώ είμαι μπαμπάς τους. Θέλω, ναι, και βασικά και silvers. Άλλη μία vein, άντε άλλες δύο, υπερβολή είναι πιστεύω σε αυτό το παιχνίδι. Κοιτάξτε, σίγουρα θα φτιάξω ένα silver όπλο και τη silver ανασπίδα. Σίγουρα upgrade τη στολή για να είμαστε έτοιμοι για το μποσάκι. Τι άλλο, νομίζω αυτά. Όπλα μου λείπουνε, εργαλεία δεν χρειαζόμαστε, δεν θυμάμαι, δεν βγαίνει κάτι σε silver. Οπότε αυτά. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος του επεισοδίου, παιχτούρες μου. Δηλαδή και έχει βγει και μεγάλο, έτσι. Μην πείτε, θα το χορτάσετε. Δεν γινόταν, ήθελα να σας δείξω πολλά πραγματάκια, να δείτε παραπάνω πράγματα το τι κάνω. Τώρα, ξέρεις κάτι, έτσι από περιέργεια θα κουμπώσω μία αυτό, ρε φίλε. Έτσι, για πλάκα. Δεν νομίζω να βρει κάτι άλλο εδώ πέρα. Δηλαδή είχαμε μία ήδη εδώ πέρα. Σιγά μην. Τι. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Ή εκτός και αν έχει μείνει κάποιο κομμάτι εδώ που δεν το έσπασα, που αποκλείεται. Όχι, δεν κουπανάει γρήγορα. Καταρχήν έχει πόρταλ μου γιατί είναι κλειστή. Αλεύει, την είχα σπάσει πριν, της άλλαξα θέση. Περίμενε. Βάλε εδώ mountains να μην γυρίσει πίσω μετά. Έλα. Έλα. Ωραία. Μη μου πεις ότι έχουμε κι άλλη πηγή δίπλα, παιδιά, θα τρελαθώ. Αυτό το save δηλαδή μας τα δίνει απλόχερα. Κάτσε τώρα πρωτού κλείσω, πρέπει να τη βρω. Πρέπει να το δω μπροστά στα μάτια μου, αλλιώς δεν το πιστέψω. Όπα, από εδώ πάει πιο. Από εδώ νομίζω, ναι, χτυπάει πιο γρήγορα. Όπα, εδώ. Αλήθεια λες τώρα? Όχι, δεν το πιστεύω. Πρέπει να σκάψω, παιδιά, δεν γίνεται. Άμα έχει κι άλλο silver δεν είναι εδώ, θα τρελαθώ, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, κάτσε να σκάψουμε με προσοχή. Έλα. Λίγο ακόμα. Εντάξει, παιχτούρες μου, τελείωσε. Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε, δεν γίνεται. Αυτό που συμβαίνει είναι εξωπραγματικό. Είμαι κολόφαρδο, πείτε το. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο επιτέλους. Κάντε like αν σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο. Κάντε sub ό,τι δεν είσαι sub, βοηθά το κανάλι να μεγαλώνει και εμείς γινόμαστε πιο δυνατοί. Και εμείς, παιχτούρες μου, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο Valheim. Έως τότε, γεια χαρά. Αρε κολόφαρδο που είμαι πάλι.